Μόνο αλήθεια. Και στον Αντένα επίσης αρέσει η αλήθεια. Υπάρχει ένας πρωταγωνιστής του σύριαλ του επιτυχημένου Καφέ της Χαράς και αναφέρομαι στον κύριο Περικλή Λιανό, έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο. Εξαιρετικός. Που μας αρέσει. Θα σας πω και τα θεατρικά του σε λίγο. Γιατί κάνει και δύο θέατρο, όχι ένα. Μου αρέσει πάρα πολύ που αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο μα τόσο ειλικρινής στη Μέρη Αρώνη και δεν διστάζει να παραδεχτεί πως όχι, δεν πίστευε ότι ούτε θα γίνει ξανά το Καφέ της Χαράς, ότι ούτε θα έχει αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, αποκαλυπτικά και αποκλειστικά στη Μέρη Αρώνη και στο πρωινό. Η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για εσάς. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Τώρα να πούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε στον πάνω χώρο του εκδοτικού οίκου Γαβριηλίδης, γιατί κάνουμε πρόβες σε ένα άπαιχτο έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη, που σκηνοθετεί η Ανιψιά του Αθηνά Κεφαλά και θα παίζεται εδώ κάθε Δευτέρα από το Φεβρουάριο. Με το Καφέ της Χαράς επέστρεψε. Επέστρεψε. Τι αγωνία είχα εκείνη τη μέρα, αν θα είναι καλό, αν θα αρέσει, γιατί εγώ μέρη δεν ήμουν θετικός στο να γίνει. Δεν ήμουν, όχι. Έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο, με το πέρασμα του χρόνου. Φοβόμουν μήπως δεν έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας. Μήπως ο χρόνος που πέρασε έγραψε πάνω μας. Πώς είναι με κάτι έρωτες, παιδί μου. Συναντάς τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου μετά από 15 χρόνια. Βέβαια, όταν διάβασα τα κείμενα, μου φύγε κάθε αμφιβολία αν υπάρχει λόγος να γίνει. Είπα, υπάρχει λόγος. Μετά είχα άλλες αγωνίες. Αλλά όταν πήγα να κάνω το πρώτο γύρισμα, γυρίζει η Joyce και μου λέει, ρε εσύ, είναι σαν να είχαμε το Πάσχα, να σταματήσαμε το Πάσχα και να ξαναγυρίσαμε τώρα. Σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην πέρασε. Αρχίσαμε τα ίδια αστεία, η ίδια χημεία με όλους. Αυτό που μου άρεσε ήταν ότι άρεσε τόσο πολύ η δουλειά. Δηλαδή δέχτηκα τόσα τηλεφωνήματα από συναδέλφους που δεν με πήραν ποτέ να μου πούν τίποτα. Ούτε συλληπιτήρια για τη μάνα μου που πέθανε. Τίποτα. Και έλεγα, καλή χρονιά με παίρνει αυτός, γιατί με παίρνει τώρα. Και μου λέει, Περικλή μου, τι ωραίο έκατσα, το είδα. Το είδες. Με έπιασε μια συγκίνηση. Όταν άκουσα τη Βάνη να λέει το Μανολάκι μου, άρχισα τα κλάματα. Τι σκέφτηκε στην πρώτη ανακοίνωση του κυρίου Ρώμα, που σου είπε ότι θα κάνω το Καφέ της Χαράς. Η Άννα μου το είπε. Γιατί μου είπε, πάτε καλά. Πού και ως πού τώρα, τι το θέλετε. Αυτό ήταν ένα υπέροχο πράγμα, νίκησε εκείνη την εποχή. Πάμε για άλλα τώρα, κάντε άλλα. Δεν το πίστεψα εγώ. Και χαίρομαι που βγήκα λάθος. Γιατί 7 χρόνια μακριά από το θέατρο όμως. Με είχε πιάσει μια αγοραφοβία, δεν το είχα υποψιαστεί. Αρνιόμουν, ενώ όταν βγήκα στο θέατρο, είχα ένα σκηνικό θράσος που μου λέγανε πολύ, είσαι πολύ θρασή σκηνικά, μείωσέ το. Μετά κάτι με έπιασε και έκανα πίσω. Το συνειδητοποίησα όταν με φωνάζανε για θέατρο και τόσες δικαιολογίες, τόσα πράγματα και πήγα και έκανα ψυχοθεραπεία.